Πράσινο φως και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την εκταμείευση της πέμπτης δόσης. Θρίλερ σε Αθήνα και Βρυξέλλες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης του Eurogroup την Δευτέρα. Στον αέρα τα σχέδια για το νέο πακέτο βοήθειας. Παρέμβαση Juncker για να εξαιρεθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στα κοινοτικά κονδύλια. Αγώνας δρόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τα έσοδα. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πονοκέφαλος για το οικονομικό επιτελείο. Η αδράνεια των εισπρακτικών μηχανισμών. Θύελλα από την πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη Siemens. Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για την παραπομπή των Χρήστου Μαρκογιαννάκη και Γιώργου Αλογοσκούφη. Στην τακτική δικαιοσύνη, η Τσοχατζόπουλος και Μαντένης. Φωτιές στη γαλάζια πολυκατοικία από το κάλεσμα Βουλγαράκη στον Κώστα Καραμαλή να αναλάβει πρωτοβουλία για την επανένωση της κεντροδεξιάς. Δυσφορία Καραμαλή για την εμπλοκή του ονόματός του. Και νέα κρούσματα προφυλακισμού βουλευτών σε κλειό αγανακτισμένων η συνδιάσκεψη του Πασόκ στη Λάρισα. Συγκέντρωση πολιτών τη νύχτα στο σπίτι του Χρήστου Παπουτσί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη διαμαρτυρία τους για τα οικονομικά μέτρα μετέφεραν οι αγανακτισμένοι από τον Λευκό Πύργο στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Ευνηδίασαν το μεσημέρι όταν ομάδα τους προχώρησε σε αποκλεισμό της εισόδου με συνθήματα κατά της λιτότητας, της κυβέρνησης αλλά και των τραπεζών. Οι αγανακτισμένοι της Θεσσαλονίκης αποκλείουν την είσοδο του κτηρίου που στεγάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος στην οδό Τσιμισκή. Αέρα! Αέρα! Να φύγει η κολέρα! Η κίνησή τους ευνηδίασε το προσωπικό ασφαλείας. Περίπου 50 άτομα διαμαρτυρήθηκαν για την οικονομική πολιτική. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Ανήρτησαν πανό και φώνασαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και των τραπεζών. Λίγο πριν αποχωρήσουν, ένας από τους αγανακτισμένους κατέβηκε στο οδόστρωμα φωνάζοντας τα συνθήματα. Σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, όσπως είναι στις τράπεζες και στα υπουργεία. Για μισή ώρα παρέμεινε αποκλεισμένη η τράπεζα και οι αγανακτισμένοι απειλούν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς και ξενοδόχους έχει ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης για την κατάσταση και την εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία Συντάγματος με τις σκηνές των αγανακτισμένων και τους δεκάδες μικροπολιτές. Πάμε στον Γιάννη Κοτσαλά να μας πει περισσότερα. Γιάννη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε συγκαλέσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης με εκπροσώπους φορέων για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της πόλης. Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Παναγής Καρέλας, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ο κ. Τσακίρης, ο αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, εκπρόσωπος από το Εργατικό Κέντρο Αθηνών και από την Ένωση Ξενοδόχων. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ή μάλλον έδινε τη δυνατότητα σε όποιον από τους αγανακτισμένους ήθελε, μορφή κάποιας εκπροσώπησης βέβαια να προσέλθει στη συνάντηση αυτή. Ωστόσο, το ανοργάνωτο που επικρατεί από την πλευρά τους δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκαν λοιπόν διεξοδικά στην κατάσταση που επικρατεί, ανταλλάξαν απόψεις και το σημαντικό είναι ότι κατέληξαν στο ότι μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά η απρόσκοπτη οικονομική δραστηριότητα της πόλης με την ειρηνική πολιτική διαμαρτυρία. Δηλαδή, δεν προκύπτει αίτημα από καμία από αυτές τις προαναφερθείς πλευρές αποχώρησης. Είπαν λοιπόν ότι τα επεισόδια έπληξαν φυσικά την εικόνα και την οικονομική κατάσταση και εκεί επικεντρώνουν στο να υπάρχει μια εξομάλυση της λειτουργίας και της οικονομικής δραστηριότητας του κέντρου. Τώρα, Γιάννη μου, για να πούμε την αλήθεια, έχω την αίσθηση ότι δεν αποτελεί τόσο πρόβλημα η παρουσία των αγανακτισμένων πολιτών οι οποίοι ειρηνικά συγκεντρώνονται κάθε βράδυ για όσο ακόμη το αποφασίσουν στην πλατεία Συντάγματος, όσο η εικόνα των δεκάδων μικροπολιτών με τα σεντόνια που απλώνουν την πραμάτια τους πάνω στην πλατεία Συντάγματος και βέβαια η εικόνα του παρεμπορίου να αλωνίζει ανεξέλεγκτο και γι' αυτό δεν φταίνει οι αγανακτισμένοι πολίτες. Ακριβώς. Αυτό είναι και ένα πάγιο αίτημα όλων των φορέων της πόλης και σε αυτή την κατεύθυνση είχε σχεδιάσει η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί, να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένο χώρο για να μπει κάποια τάξη σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, εκτός από αυτό, σε αυτό που στέκονται είναι στα επεισόδια και στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό έχει προκαλέσει, λένε, ανεπανόρθωτη ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης, γιατί ουσιαστικά έκανε απαγορευτικό το να προσέλθει κάποιος στο κέντρο για να κάνει τα ψώνια του ή έστω τη βόλτα του. Γιάννη Κοτσαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
πολύ. Γης Μαδιάμε έκαναν διαρρήκτες κοσμηματοπολίου στο Νέο Φάληρο, το οποίο μάλιστα έγινε στόχος για δεύτερη φορά μέσα σε 2 εβδομάδες. Πιθανότατα από τους ίδιους κακοποιούς. Οι δράστες ξύλωσαν ρολά και βιτρίνες χρησιμοποιώντας φορτηγάκι και άρπαξαν όσα κοσμήματα είχαν αφήσει από την προηγούμενη επίθεσή τους. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά είδε την περιουσία του ρημαγμένη και τα κοσμήματα να έχουν βγάλει φτερά. Ο λόγος για τον άτυχο ιδιοκτήτη ενός κοσμηματοπολίου στην οδό Ειρήνης 7 στο Νέο Φάληρο, ο οποίος έπεσε για δεύτερη φορά θύμα διαρρηκτών, μέσα σε 16 μέρες από την πρώτη φορά. Σε 16 μέρες είναι η δεύτερη φορά που γίνεται το ίδιο πράγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι ένα αυτοκίνητο έξω από το μαγαζί, έχει δέσει τα ρολά, τα έχει ανοίξει και χτυπάει ο συναγερμός. Ο τρόπος ήταν δοκιμασμένος. Οι τρεις άγνωστοι δράστες ανέβασαν το κλεμμένο λευκό φορτηγάκι πάνω στο πεζοδρόμιο και με έναν ημάτα στη μία του άκρη έδεσαν το ρολά ασφαλείας και στην άλλη το δοκάρι της πόρτας συνοδηγού. Και έκαναν απότομα όπισθεν, κυριολεκτικά ξεριζώνοντάς την. 4:20 περίπου άκουσα ένα θόρυβο, όχι θόρυβο, όπως οι σκουπιδιάρες κάνουν θόρυβο. Απότομα άρχισε να δουλεύει η σιρήνα. Είχα ενισχύσει λίγο τα ρολά. Και επειδή το γνωρίζανε, ήρθανε με μεγαλύτερο αυτοκίνητο να με κλέψουν αυτή τη φορά. Γιατί ξέρανε ότι με ένα γιοταχή θα είναι δύσκολο και φέρανε μεγαλύτερο κυβισμό αυτοκίνητο για να ανοίξει το ρολό. Οι τρεις δράστες αμέσως μετά άδειασαν από τις προθήκες κυριολεκτικά ό,τι είχαν αφήσει πίσω τους την τελευταία φορά. Και μάλιστα αργότερα το πρωί βρέθηκε στο Μοσκάτο ένα σερτάρι του καταστήματος, άδειο παρά μόνο με μερικά σημαίνια δαχτυλίδια ευτελούς αξίας. Αυτή είναι η πολλωστή φορά που γίνεται διάρρηξη κοσμηματοπολίου με αυτόν τον τρόπο, ενώ πλέον η απόγνωση έχει πλημμυρίσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη που δεν ξέρει εάν θα αναγκαστεί να κλείσει την επιχείρησή του από το χρέος που του δημιούργησαν οι αδύσκατοι ληστές, που ξεπερνά τα 150.000 ευρώ, αλλά και με το φόβο μιας επόμενης ληστείας. Δεν πίστευα ότι θα με κλέψουν, γιατί ήξερα ότι η ομάδα Δίας περνάει ανά 5 λεπτά. Μετά από την κλοπή έμαθα ότι η ομάδα Δίας από τις 1 μέχρι τις 5 δεν δουλεύει, πλέον έχει σταματήσει. Και όλες οι κλοπές έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουν. Δεν... Τα παιδιά κάτι κάνουν, αλλά δεν τους βλέπω να κυκλοφορούν οι αστυνομικοί που είχαν έρθει. Οι δράστες εξαφανίστηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες και οι τρεις πάνω σε μια μηχανή. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από την αστυνομία για τον εντοπισμό τους. Σοκ προκαλεί καταγγελία ότι κινδύνευσε να πεθάνει νεογέννητο στο νοσοκομείο της Ξάνθης εξαιτίας ελαττωματικού υλικού που είχε τοποθετηθεί στον ομφαλό του. Την ίδια στιγμή έχει ξεσπάσει διαμάχη ανάμεσα στη διοίκηση του νοσοκομείου και τους γιατρούς, οι οποίοι πριν από μήνες είχαν προειδοποιήσει για μη ασφαλή υλικά, αλλά είχαν κατηγορηθεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ελαττωματικά κλιπ που χρησιμοποιούνται για το δέσιμο του ομφάλιου λόρου, ενδεχομένως να προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία σε νεογέννητο, το οποίο κινδύνευσε να πεθάνει στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Την καταγγελία έκανε το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ξάνθης, αφού εκτιμάται ότι τα ίδια υλικά εξέθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων 2 νεογνών. Κάποιο υλικό το οποίο μπαίνει στον ομφάλιο λόρο δεν έκλεισε σωστά. Βάλανε ένα δεύτερο μανταλάκι για να κλείσουν τον ομφάλιο λόρο. Πιθανότατα ούτε και αυτό έκλεισε σωστά και έπεσε κατάσχετη αιμορραγία. Το περιστατικό συνέβη στις 25 Ιουνίου και το νεογνό διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον μια εβδομάδα. Όπως έγινε γνωστό, τις επόμενες 2 ημέρες άλλα 2 νεογνά αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, ευτυχώς όμως σε μικρότερη έκταση. Μετά μια μέρα, στις 26 Ιουνίου, παρουσιάστηκε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα σε άλλο νεογνό, το οποίο ωστόσο έγινε γρήγορα αντιληπτό και τοποθετήθηκε δεύτερο μανταλάκι στον ομφάλιο λόρο του και έτσι δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί το νεογνό σε άλλο νοσοκομείο. Τι έφτιαξε για αυτή την αιμορραγία, δεν ξέρω, έχω διατάξει εντε. Μιλούν για αυτοματικό κλειψάκι κάποιοι. Κανένας δεν ξέρω όμως αν έφτιαξε το κλειψάκι, γιατί τα κλειψάκια θα χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο, όπως θα χρησιμοποιούν και πολλά άλλα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Το τραγικό είναι ότι οι γιατροί του νοσοκομείου, με έγγραφό του στη διοίκηση πριν από περίπου 3 μήνες, στις 15 Μαρτίου, επισήμαναν ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα προμηθεύονταν υγειονομικό υλικό που εγκυμονεί κινδύνους, καθώς είναι ακατάλληλο έσω επικίνδυνο για χρήση, και ανάμεσα στο υλικό αυτό προειδοποιούσαν και για τα συγκεκριμένα κλιπς ομφαλίου λόρου, τα οποία, όπως έλεγαν, δεν ασφαλίζουν σωστά. Όταν πέρα την επιστολή του, ζήτησα την άποψη των διευθυντών τη παιδιατρική και τη μαιευτική, οι οποίοι με επιστολές εγγράφους μου απάντησαν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα τελικά, τα οποία αναφέρονταν στο έγγραφο αυτό των γιατρών. Ο διοικητής του νοσοκομείου, μετά την επιστολή των γιατρών για τα κατάλληλα υλικά, έστειλε αναφορά στον εισαγγελέα ζητώντας τον να ενεργήσει για τα περαιτέρω. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι γιατροί, κλήθηκαν να καταθέσουν ως ύποπτοι για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δυστυχώς, το περιστατικό στις 25 Ιουνίου επιβεβαίωσε τους φόβους των γιατρών, οι οποίοι εκτιμούν πλέον ότι ο εισαγγελέας θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του. Αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε
υπόθεση τον καλούμαστε από τον κύριο Εισαγγελέα να καταθέσουμε σε μια προκαταρκτική εξέταση, διότι μετά το έγγραφό μας του Μαρτίου και ενώ είχαμε τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης ότι θα διορθωθούν τα πράγματα, θεωρηθήκαμε ύποπτη διασποράς ψευδών ειδήσεων. Η εισαγγελική έρευνα εναντίον των γιατρών που τελικά δικαιώθηκαν για τις προειδοποιήσεις που είχαν κάνει εγκαίρως προκάλεσε και την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, η οποία ζητάει την άμεση απόσυρση της μήνυσης κατά της Ένωσης Ξάνθης και δηλώνει ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του Υπουργού και του Διοικητή του Νοσοκομείου Ξάνθης για έκθεση σε κίνδυνο της ζωής των νοσηλευόμενων. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κρήτη από την είδηση ότι υπέκυψε τελικά στα βαριά τραύματά του το δίχρονο αγοράκι το οποίο είχε παρασυρθεί από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ίδια η μητέρα του. Πάμε στην Πόπη Τσικνάκη να μας πει περισσότερα. Πόπη. Καλησπέρα. Φινάλε λοιπόν στην τριήμερη μάχη του δίχρονου αγοριού με το θάνατο. Έφυγε τη νύχτα από τη ζωή, βυθίζοντας βεβαίως τον πένθος τους γονείς, το δίδυμο αδελφάκι του, αλλά και ολόκληρο το νησί, θα λέγαμε. Το δίχρονο Αγγελούδη είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που προκάλεσε από λάθος η ίδια η μητέρα του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή, καθώς είχε υποστεί μία αναστρέψιμες κρανιοκεφαλικές βλάβες. Τραγικό πρόσωπο βεβαίως και η ίδια η μητέρα, στην οποία παρέχεται κάθε δυνατή ψυχολογική υποστήριξη. Ίστατος χαιρετισμός για το άτυχο αγοράκι αύριο το πρωί στην Κριτσά Λασιθίου, όπου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Οδηγήτριας θα ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία. Πόπη Ζεχνάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Κρίμα για το μωρό. Τώρα βέβαια, ανάλογη τραγωδία με αυτήν της Κρήτης έχουμε και στο Κιλκίης. Πάμε στον Νίκο Αβουκάτο να μας πει περισσότερα. Νίκο. Δυστυχώς έχουμε μια συγκλονιστική υπόθεση και στο Κιλκίης. Στο πένθος έχει βυθιστεί μια οικογένεια αλλοδαπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας κατέβηκε να κλείσει την πόρτα της μάντρας με τα ζώα, όμως πάνω στο τρακτέρ έμεινε ο 8χρονος γιος του. Το τρακτέρ όμως για άγνωστο λόγο κύλησε προς τα πίσω και παρέσυρε το δίχρονο παιδάκι, το δεύτερο δηλαδή παιδάκι της οικογένειας. Το χτύπησε στο κεφάλι το τρακτέρ και χρειάστηκε αμέσως ο πατέρας να το πάει στο κέντρο υγείας του Πολυκάστρου, αλλά ήταν δυστυχώς αργά. Νίκο Αβουκάτο, να σε ευχαριστήσουμε. Πονοκέφαλο προκαλεί στην αστυνομία σπήρα διαρριχτών που χτυπάει ιερούς ναούς και Μητροπόλη της Αττικής. Στο στόχαστρο των δραστών μπήκαν για τρίτη φορά γραφεία εκκλησίας στο Καματερό, αλλά και το γειτονικό κτίριο της Μητρόπολης, στο οποίο προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές μέχρι να εντοπίσουν και να σηκώσουν το χρηματοκιβώτιο. Φίλο και φτερό έκαναν τα ξημερώματα διαρρήκτες στο κτίριο της Μητρόπολης Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, λαιλατώντας τα πάντα. Οι δράστες εισέβαλαν από παράθυρο του ισογείου και αναζητούσαν το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν στον τρίτο όροφο. Όταν το εντόπισαν, το τοποθέτησαν σε μια κουβέρτα και σέρνοντας το έβγαλαν από το κτίριο, φορτώνοντάς το στην καρότσα ενός φορτηγού. Ζητούσαν χρηματοκιβώτιο. Πήγανε στη Μετρόπολη απέναντι και εκεί την λαϊλάτισαν. Η συμμορία των κακοποιών κατέστρεψε όλες τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κτίριο για να μην καταγραφούν οι κινήσεις τους. Ενώ σπάζοντας τις πόρτες, εισέβαλαν στα γραφεία ανακατεύοντας τα πάντα για να βρουν χρήματα. Συγκεκριμένα από το γραφείο γάμων αφαίρεσαν περισσότερα από 200 ευρώ. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί, καθώς μόλις ολοκληρώσαν το έργο τους στο κτίριο της Μητρόπολης, κατευθύνθηκαν στο κτίριο επαγγελματικής κατάρτισης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Οι δράστες, αφού πρώτα παραβίασαν το παράθυρο του φωταγού, το οποίο μάλιστα είναι ασφαλισμένο και με κάγκυλα, πήδηξαν μέσα στο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου εδώ στο Καματερό και κατευθύνθηκαν στην αίθουσα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά τις 3 με 4 η ώρα μπήκαν μέσα στο χώρο αυτόν από το παράθυρο από τον φωταγωγό, πήραν 2 κεντρικές μονάδες με τις οθόνες των και 5 PC. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται στόχος διαρρηκτών. Είναι η τρίτη φορά μας κάνουν αυτή την καταστροφή. Σε χρονικό διάστημα μέσα σε 6-7 μήνες. Νιώθουμε λυπημένοι για την καταστροφή αυτή, γιατί δεν στερείται ο ναός αυτά τα PC που πήρανε, αλλά τα παιδιά τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν την κατάρτισή τους επάνω σε θεματικά πεδία της πληροφορικής. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν σπήρα που χτυπά εκκλησίες και Μητροπόλεις και πιστεύουν ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες που είχαν διαρρήξει τη Μητρόπολη Περιστερίου στα τέλη Ιουνίου.